Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το σεμινάριο για την αναπνοή και για τα διαφράγματά μας, τα οποία θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε και να συγχρονίσουμε μέσα σε ένα, θα μπορούσαμε να το πούμε, παλμό της ζωής, τον εσωτερικό παλμό των υγρών και της τροφής που τα υγρά μεταφέρουν στο σώμα και νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας να ασχοληθούμε με την αναπνοή. Και η ενασχόληση με την αναπνοή μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, πολλές συνήθειες στη ζωή μας, από το πόσο χαλαροί ή σφιγμένοι είμαστε μέχρι το τι αποφασίζουμε να τρώμε και να πίνουμε. Η αναπνοή γενικώς μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός δάσκαλος. Αυτό που σήμερα θέλω να εμβαθύνουμε λιγάκι είναι το διάφραγμα το θωρακικό, δηλαδή αυτό το διάφραγμα της αναπνοής. Παρόλο που όλα τα διαφράγματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συμμετέχουν στην αναπνοή, το θωρακικό θα το λέμε διάφραγμα αναπνοής. Όλα τα διαφράγματα τι είναι? Είναι ιστή, είναι ιστή μειών και περιτονίας, myofascial tissues, οι οποίοι είναι οριζόντια στο σώμα μας. Έτσι, υπάρχουν κάποια κάθετα, διαγώνια, αυτά είναι οριζόντια στο σώμα μας. Και περιέχουν δηλαδή τον παλμό της αναπνοής. Και όταν η αναπνοή είναι ελεύθερη, ο παλμός είναι ελεύθερος. Όταν ο παλμός είναι ελεύθερος, η αναπνοή είναι ελεύθερη. Εάν το θωρακικό σας διάφραγμα για κάποιο λόγο δεν κινείται, πάντα κινείται, αλλά αν δεν κινείται αρκετά, το οποίο μπορεί να γίνει λόγω μιας καθιστής στάσης, παρατεταμένης καθιστής, διπλωμένης στάσης, μπορεί να είναι μέσω, η αιτία μπορεί να είναι το άγχος, έτσι, που κάνει τα έντερά μας, την κοιλιακή χώρα να είναι σφιχτή, οπότε το διάφραγμα να μην έχει χώρο να κατεβαίνει στην εισπνοή. Έτσι, στην εισπνοή κατεβαίνει, στην εκπνοή ανεβαίνει. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος είναι στην εισπνοή, όπου οι fibers, muscular fibers, στενώνουν και το διάφραγμα κατεβαίνει. Στην εκπνοή το διάφραγμα χαλαρώνει και έρχεται αυθόρμητα πιο ψηλά στο θώρακα. Επίσης, καμιά φορά υπερβολική άσκηση, ιδιαίτερα άσκηση των κοιλιακών μειών, μπορεί να προκαλέσει την μείωση κινητικότητας του διαφράγματος, οπότε και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Όταν λοιπόν οτιδήποτε από αυτά που ανέφερα εμποδίζουν τη κίνηση του διαφράγματος, τότε δεν λαμβάνουμε τη βέλτιστη οξυγονώνωση, έτσι, γιατί το διάφραγμα κατεβαίνει, τα πνευμόνια ανοίγουν, δεν λαμβάνουμε την απαραίτητη τροφή, τη ζωτικότητα στα κύτταρα, πράνα, αν θέλετε να το δούμε από την γιόγκικη άποψη, η ζωτική ενέργεια πράνα, και ούτε στα όργανα, ούτε στον εγκέφαλο, ούτε στο υπόλοιπο σώμα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη σημασία να δούμε την αναπνοή μας. Το καλό είναι ότι μπορούμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο του σφιχτή η στάση, έλλειψη κίνησης του διαφράγματος, και μετά η έλλειψη κίνησης του διαφράγματος δημιουργεί επιπλέον άγχος. Γιατί? Γιατί το σώμα, ο εγκέφαλος, συσχετίζει την ακινησία αυτή με το άγχος που νιώθει. Οπότε κάποιες φορές το άγχος μπορεί να προέλθει από τη στάση του σώματος, η οποία στον εγκέφαλο υπενθυμίζει την κατάσταση του άγχους. Έτσι είναι λιγάκι σαν το φαύλο κύκλο, οπότε θέλουμε με τις πρακτικές αυτές να σπάσουμε το κύκλο αυτό και να δούμε τον τρόπο να μαλακά διεγείρουμε τους μυς των διαφραγμάτων, των διαφόρων διαφραγμάτων, και πιο σημαντικό απ' όλα να μάθουμε να χαλαρώνουμε αυτές τις περιοχές. Θα δείτε ότι είναι πολύ διαλογιστική η πρακτική μας με τα διαφράγματα, γιατί λιγότερο χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι από ότι χρειάζεται να αφαιρέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε την ένταση. Πολλές φορές ακόμα και να αφαιρέσουμε την
ανάγκη για έλεγχο. Η πρακτική μας, το πιο σημαντικό στη πρακτική μας είναι να μην πιεζόμαστε και να μάθουμε αυτό να γίνει ένα pattern, μια συνήθεια του να μην πιέζομαι. Αλλά ουσιαστικά δίνω ευκαιρία στο δικό μου σώμα να θυμηθεί αυτό που κάποτε ήξερε, που είναι η φυσική αναπνοή και η βέλτιστη αναπνοή για το δικό σας σώμα, για τη δική σας ιδιοσυγκρασία. Νομίζω αυτά για την ώρα. Αν έχετε τίποτα άλλο να προσθέσετε που θυμάστε από παλιά ή αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι ανοιχτή, αλλιώς θα προχωρήσουμε κατευθείαν στην πρακτική. Σας έβαλα όλους σε mute, μόνο για να μην ακούγονται διάφοροι ήχοι, αλλά αν χρειάζεται να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε πάντα να ανοίξετε τα μικρόφωνα σας. Okay, so, η πρώτη μας στάση είναι ξαπλωτή ανάσκελα με τα πόδια στη καρέκλα. Χρειάζεται να δείτε ποιο... ύψος της καρέκλας ταιριάζει για σας και επίσης αν μπορείτε να έχετε την καρέκλα όχι πολύ μακριά από την οθόνη, γιατί καθώς σας καθοδηγώ θα σας δείχνω και κάποιες εικόνες σε περίπτωση που δεν τις είδατε, αυτές που έστειλα με email θα σας δείξω στην πορεία. Οπότε ας πούμε είσαστε εδώ, τα πόδια είναι στην καρέκλα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείτε να γυρίσετε το κεφάλι και να δείτε την οθόνη σας. Αυτό είναι ιδανικό. Τώρα, το ύψος της καρέκλας πρέπει να είναι τέτοιο που να ολόκληρη η κνήμη να έρθει στη καρέκλα. Αν είναι πιο ψηλά, τότε πρέπει να βάλετε κουβέρτες κάτω από το σώμα σας για να έρθετε εσείς, το σώμα να έρθει πιο ψηλά. Αν η καρέκλα είναι πιο ψηλή, έτσι, και είσαστε κάπως έτσι, τότε χρειάζεται να βάλετε κάτι πάνω στη καρέκλα για να καθίσουν τα πόδια σας. Θα έρθω να σας δω λίγο. Mm-hmm. Ωραία, ναι, μπράβο, να είναι και το πάνω μέρος της κνήμης να ακουμπάει και να είναι άνετα στη καρέκλα. Ωραία. Έτσι, και τώρα, ναι, αν κρυώνετε σκεπαστείτε, επειδή θα περάσουμε κάπως η ώρα εδώ. Ωραία, θα πάρουμε μία αναπνοή όπως σας έρχεται αυθόρμητα. Και θα αρχίσετε στην εκπνοή να μαλακώνετε την κοιλιά σας. Και καθώς η αναπνοή συνεχίζεται, αφήστε τον έλεγχο της αναπνοής για την ώρα, δηλαδή αφήνουμε την αναπνοή εντελώς αυθόρμητη και σκεφτόμαστε μόνο πώς μπορούμε στην περιοχή της κοιλιάς να φέρουμε λίγη άνεση, λίγη ρευστότητα. Η αίσθηση ενδεχομένως να αρχίσει να γίνεται ότι η αναπνοή σας αναπνέει. Δεν αναπνέετε εσείς, αλλά η ίδια η αναπνοή αναπνέει εσάς. Και ότι χρειάζεται να γίνει, η αναπνοή το πραγματοποιεί. Αρχίζετε
αρχίστε να αναρωτιέστε επίσης πόσο από το σωματικό σας βάρος υποχωρεί ελεύθερα στην έλξη της γης, πόσο από το βάρος του κεφαλιού σας, πόσο από το βάρος των ώμων, του θώρακα, της σκυλιάς, της λεκάνης. Νιώστε το βάρος σας σαν ένα υγρό που κινείται στο σώμα σας και που βρίσκει τον προσανατολισμό του προς τη γη. Και δείτε εάν υπάρχει κάποιο μέρος του σώματος που αντιστέκεται σε αυτή τη ροή του βάρους προς τα κάτω. Και έτσι καθώς το σώμα χαλαρώνει και το βάρος κυλά, αναγνωρίστε ότι εδώ αυτή τη στιγμή είσαστε ασφαλείς, είσαστε προστατευμένες. Και ότι η ανάσα σας μαλακώνει περαιτέρω. Σαν να σας προετοιμάζει, να προετοιμάζει το έδαφος για να υποδεχτείτε ό,τι χρειάζεστε από αυτή την πρακτική. Είτε αυτό είναι θεραπεία, είτε είναι διάβγεια, είτε είναι ηρεμία. Και έτσι αυτό μπορεί να αποτελέσει και την πρόθεσή σας για τη σημερινή πρακτική. Σαν ένα σπόρος που φυτεύουμε στην αρχή, την ώρα που χαλαρώνουμε και μεταβιβαζόμαστε σε ένα βαθύτερο επίπεδο συνείδησης. Τώρα αφήστε το σώμα χαλαρό και φέρτε στην μνήμη, στην ανάμνησή σας, μία στιγμή που είχατε, που απολαμβάνατε την αναπνοή σας. Μία στιγμή, μία ανάμνηση από παραλία, βουνό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος στη φύση που θυμάστε ότι υπήρχε αυτό το άρωμα καθαρού αέρα και υπήρχε η στιγμή απόλαυσης της αναπνοής σας. Παρατηρήστε πώς η ανάμνηση αυτή επιδρά στο σύστημά σας και πώς νιώθει το σώμα σας όταν θυμάστε ότι η αναπνοή μπορεί να είναι πλήρης, ευχάριστη, αβίαστη. Και μέσω αυτής της μνήμης αρχίστε να καλλιεργείτε μια βαθύτερη επαφή με το σώμα σας και με την κίνηση αναπνοής εντός του σώματός σας. Και όποτε μέσα στην πρακτική παρατηρήσετε ότι κάπου ζορίζεστε ή κάτι δεν σας βγαίνει καλά σαν αίσθηση στο σώμα, επιστρέψτε σε αυτή την αβίαστη ευχάριστη αναπνοή. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να φέρετε την προσοχή στο εσωτερικό του κεφαλιού. Και
ιδιαίτερα στο σημείο όπου πίσω από το σημείο ανάμεσα στα φρύδια, έτσι στο επίπεδο των φρυδιών, βρίσκεται το διάφραγμα κάτω από τον εγκέφαλο. Το κρανιακό διάφραγμα έχει αυτή την περιφέρεια, δηλαδή, του κεφαλιού στο ύψος των φρυδιών και εκτός από το πίσω μέρος που λέγεται cerebellum, κρατάει όλο τον εγκέφαλο. Κρατάει με την έννοια ότι είναι το έδαφος του. Το υλικό αυτού του διαφράγματος είναι περιτονία, fascia. Και αν έχετε μάτια κλειστά και όλη σας την προσοχή στο κεφάλι, ίσως να παρατηρήσετε ότι στην εισπνοή η αίσθηση μέσα στο κεφάλι και μέσα σε αυτό το διάφραγμα είναι λίγο διαφορετική από ότι την ώρα που εκπνέουμε. Σαν να υπάρχει μια μικρή διεύρυνση των οστών από το κέντρο προς την περιφέρεια, και στην έκπνοή σαν να υπάρχει μία μικρή συρρήκνωση. Και αυτό μπορείτε να οραματιστείτε σαν την Μέδουσα με το παλμό της μέσα στην θάλασσα, διότι η κίνηση αυτή της Μέδουσας μου αρέσει πάρα πολύ σαν μεταφορά, γιατί είναι υγρή, είναι αβίαστη ρευστή κίνηση. Κάθε σας εκπνοή μαλακώνει το κεφάλι από μέσα. Και τώρα θα αρχίσετε την κίνηση του κεφαλιού πολύ αργά προς μία πλευρά και μετά προς την άλλη. Η αίσθηση είναι σαν το βάρος του εγκεφάλου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο occipital μέρος, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σαν να αφήνω αυτό το βάρος να αρχίσει να ρέει λίγο προς τα αριστερά και το αποτέλεσμα είναι το κεφάλι μου να αρχίσει να στρίβει. Και πηγαίνει μέχρι εκεί που είναι άνετα και μετά αρχίζω και φέρνω το κεφάλι ή μάλλον το βάρος σε διάφορα σημεία του κεφαλιού, καθώς εκείνο περιστρέφει και βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Την ώρα που κάνετε την κίνηση του κεφαλιού, θα ήθελα παρακαλώ να έχετε πόδια, λεκάνη, όλα πλήρως χαλαρωμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αρχίσετε να διαισθάνεστε λιγάκι το πάνω μέρος, δηλαδή να επικεντρώνεστε λιγάκι περισσότερο στο πάνω μέρος του σώματος. Τα όργανα της κοιλιάς επίσης παραμένουν χαλαρωμένα. Την επόμενη διαδρομή πίσω στο κέντρο θα, αφού ολοκληρώσετε, θα πάρετε τη ζώνη και θα τη βάλετε πίσω από το κεφάλι
λίγο πιο ψηλά από ότι είναι η κορυφή του αυχένα. Άρα όχι στον αυχένα, όχι στη βάση του κρανίου, λίγο πιο ψηλά. Και μετά θα φέρετε τα χέρια πάνω και με τη βοήθεια των χεριών θα σηκώσετε το κεφάλι κυριολεκτικά 1 ή 2 εκατοστά. Εντάξει, όχι ψηλά, λίγο πιο χαμηλά πάτη, 1 με 2 εκατοστά. Ωραία. Και μετά εκεί θέλουμε να χαλαρώσουμε το κεφάλι τελείως και προσέξτε, πάλι θα κάνουμε 1 με 2 εκατοστά προς τα δεξιά. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Το αριστερό σας χέρι θα τραβήξει τη ζώνη πολύ λίγο προς το ταβάνι. Και το αποτέλεσμα θα είναι το κεφάλι μου στρίβει προς τα δεξιά. Μετά το δεξί μου χέρι τραβάει τη ζώνη προς τα πάνω και το κεφάλι μου στρίβει αριστερά. Στην αρχή μπορεί αυτό να είναι λίγο άβολο γιατί χρησιμοποιούμε και τους μυς του αυχένα, αλλά καθώς θα αποκτάτε περισσότερη εμπιστοσύνη στο τι κάνουν τα χέρια σας, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε το κεφάλι τελείως και θα είναι πολύ ευχάριστο. Και μετά θα φέρουμε το κεφάλι πάλι στο κέντρο και αφήστε τη ζώνη, αφήστε το κεφάλι στη γη. Κρατήστε τα μάτια κλειστά, νιώστε εάν κάτι έχει αλλάξει στην αίσθηση του αυχένα, στην αίσθηση στο κεφάλι. Okay. Και τώρα φέρτε τα χέρια σας στο φωνητικό διάφραγμα. Το φωνητικό διάφραγμα είναι οι φωνητικές σας χορδές. Και θα κάνουμε λίγο έναν ήχο, για παράδειγμα ο ή οποιοδήποτε άλλο ήχο θέλετε εσείς και θα νιώσετε τη δόνηση στο λαιμό. Συνεχίζετε λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. Και μετά χαλαρώνετε τις φωνητικές σας χορδές. Δηλαδή χωρίς ήχο και μάλιστα σαν να θέλετε να πάρετε μεγάλη αναπνοή, μπορείτε να τις ανοίξετε εσωτερικά και μετά να τις κλείσετε τελείως, σταματώντας ακόμα και την αναπνοή. Αν σταματήσετε την αναπνοή, όπως για παράδειγμα όταν θέλετε να καταπιείτε, το φωνητικό διάφραγμα κλείνει. Νιώστε το αυτό. Μετά νιώστε το πάλι ανοιχτό, αναπνέετε φυσιολογικά δηλαδή. Και τώρα νιώστε το διάφραγμα μισόκλειστο με την ουτζάι αναπνοή, με την αναπνοή που ακούγεται στο λαιμό.
πάλι χαλαρώστε το διάφραγμα, το φωνητικό και αρχίστε να κάνετε λίγο κινήσεις αριστερά-δεξιά του κεφαλιού, συνδυάζοντας επίγνωση κρανίου και φωνητικού διαφράγματος. Άρα έχετε δύο οριζόντια επίπεδα τώρα να σκεφτείτε, καθώς το κεφάλι κυλάει δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία και ελάτε πίσω στο κέντρο. Τώρα φέρτε τα χέρια σας εδώ που είναι το κάτω άκρο, η ξυφοειδής υπόφυση του στέρνου και τα κάτω πλευρά. Τα κάτω μας πλευρά είναι πιο ανοιχτά και είναι περισσότερο χόντρος από ότι οστό, για να μπορούν να κάνουν κίνηση. Τα πνευμόνια μας είναι λιγάκι σαν πυραμίδες. Κάτω είναι, στη βάση είναι ευρύ και στο πάνω μέρος είναι στενά. Οπότε αυτά τα πλευρά δεν ανοίγουν πολύ όταν αναπνέουμε, αλλά ανοίγουν αυτά. Και κάτω από αυτά είναι το διάφραγμα. Οπότε τα χέρια σας είναι εδώ που είναι το κάτω μέρος του στέρνου και τα κάτω σας πλευρά. Και σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να νιώσουμε την κίνηση εδώ. Δηλαδή η κοιλιακή αναπνοή ουσιαστικά δεν είναι αυτό της κοιλιάς πάνω κάτω. Πιο πολύ επικεντρωθείτε εδώ. Το διάφραγμα χωρίζει τα σπλάχνα από τη θωρακική μας κοιλότητα. Δίνει αυτή τη που είδατε στο MRI την κίνηση της καρδιάς. Δηλαδή είναι, λέμε καμιά φορά ότι the heart rides on the wave of the diaphragm. Και κάτω είναι πάρα πολύ σημαντική η κίνηση του διαφράγματός μας για το ύπαρ, για το σπλήνα, για το πάνκρεας, τα έντερα κτλ. Οπότε τα χέρια μας όχι εδώ που είναι ομφαλός, λίγο πιο ψηλά και αρχικά η εκπνοή. Okay. Άρα θα κάνουμε εκπνοή με ήχο S, σίγμα, για να νιώσουμε αργή κίνηση του διαφράγματος και τα πλευρά τα οποία κλείνουνε, για να μπορέσουμε να νιώσουμε μετά το αντίθετο της μέδουσας, έτσι την διεύρυνση. Στην εισπνοή δηλαδή θα νιώσετε ότι τα πλευρά πιέζουνε μαλακά και ευχάριστα τα χέρια σας, και στην εκπνοή ότι αδειάζεται όσο πιο αργά μπορείτε. Όσο πιο αργά μπορείτε για να χρησιμοποιούμε αυτές τις μυϊκές ίνες σταδιακά, όλο και πιο πολύ, μέχρι να είναι εντελώς άδεια. Η αίσθηση ότι είμαστε empty of air και μετά ξανά μια ευχάριστη εισπνοή, τα πλευρά μεγαλώνουνε. Και μετά εκπνοή. Άλλη μια φορά έτσι, χωρίς κράτημα αναπνοής, δηλαδή αμέσως μετά την εκπνοή, προχωράμε στην επόμενη εισπνοή. Και στον επόμενό σας κύκλο θα ήθελα όταν εκπνεύσετε τελείως να κρατήσετε τον αέρα έξω για 2-3 δευτερόλεπτα. Και μετά φυσικά ακολουθεί μια φυσιολογική εισπνοή, ίσως λίγο πιο βαθιά από την τελείως αυθόρμητη και μετά ξανά εκπνοή, σιγά σιγά αδειάζουμε, αδειάζουμε, στο εντελώς κενό,
κρατάμε την αναπνοή έξω για 2-3 δευτερόλεπτα ή όσο σας είναι άνετο. Συνεχίζουμε έτσι για 3 κύκλους ακόμα. Όταν ολοκληρώσετε, αφήστε τα χέρια στο πλάι και αφήστε την αναπνοή να γίνει ξανά εντελώς φυσιολογική και απλά παρατηρήστε αν έχει αλλάξει κάτι στο τόνο του νευρικού σας συστήματος ή ενδεχομένως στο πόσο γειωμένες αισθάνεστε ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Ωραία, προχωράμε τώρα. Το ένα πόδι θα μείνει στη καρέκλα, ας πούμε το δεξί, και το άλλο πόδι, παρακαλώ, τεντώστε το κάτω. Με αυτόν τον τρόπο. Okay, το αριστερό είναι ξαπλωμένο και το δεξί είναι πάνω στην καρέκλα. Και τώρα φέρτε τα χέρια πίσω από το κεφάλι, ή μάλλον το δεξί σας χέρι πίσω από το κεφάλι, και θα σκεφτείτε ότι θέλετε να μακρύνετε το αριστερό σας χέρι προς την καρέκλα. Τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Γυρνάμε τη σπονδυλική στήλη προς τα αριστερά. Έτσι θα, το αριστερό σας χέρι θα έρθει στα δεξιά κάτω πλευρά και θα δείτε αν μπορείτε να συγκεντρωθείτε εντελώς στη δεξιά πλευρά του διαφράγματος. Κάποιες φορές, αν υπάρχει μικρή σχολίωση ή αν έχετε τάση να κάνετε όλα με το δεξί σας χέρι, η μία μας πλευρά, το ένα από τα δύο dome shapes, είναι λιγάκι πιο σφιχτό. Οπότε θέλουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτό. Άρα, το αριστερό μας χέρι στα κάτω πλευρά και η σπονδυλική στήλη έχει γύρει προς τα αριστερά. Τα αριστερά μου πλευρά είναι συρρυκνωμένα, τα δεξιά μου είναι ανοιχτά. Γειώστε το δεξί σας πόδι, άρα θέλουμε ο δεξής μυρός να είναι βαρύς μέσα στη λεκάνη και ο ήχος τώρα θα είναι ο θήτα. Εντάξει, θήτα σαν θάρρος, οπότε κάνουμε δεν ακούγεται καν. Είναι απλά ο αέρας που περνάει από τη γλώσσα που είναι πίσω από τα δόντια. Και η εισπνοή έρχεται και πιέζει το χέρι σας ελαφρώς και η εκπνοή. Άλλες δύο φορές έτσι, στα δεξιά κάτω πλευρά. Και μετά θα απλώσετε το αριστερό σας χέρι και θα δείτε εάν μπορεί να γίνει ακόμα λίγο πιο μακρύ. Έτσι. Το κεφάλι, το βλέμμα ας παραμείνει πάνω προς το ταβάνι και εδώ θα μείνουμε μόνο για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα.
σιγά σιγά ελάτε πίσω στο κέντρο, αλλάξτε πλευρά, το δεξί πόδι απλώνετε, το αριστερό έρχεται πάνω από την καρέκλα, το αριστερό χέρι πίσω από το κεφάλι και η κλίση της σπονδυλικής στήλης ταυτόχρονα με τη γειωμένη αριστερή πλευρά της λεκάνης. Δημιουργούμε χώρο ουσιαστικά σε όλες αυτές τις δομές, μυϊκές δομές, όχι μόνο του διαφράγματος, αλλά και ανάμεσα στα πλευρά, τους intercostal muscles. Έτσι, το δεξί χέρι γίνεται λίγο πιο μακρύ προς το πόδι της καρέκλας και μετά έρχεται και αγκαλιάζει τα κάτω πλευρά. Μπορείτε να έχετε το χέρι στα πλευρά, μπορείτε και να μην το χρειάζεται. Δηλαδή, αν εσείς έχετε αρκετή επίγνωση της περιοχής, τότε δεν χρειάζεται να έχετε και το χέρι για feedback. Εμένα πάντα με βοηθάει να έχω το χέρι εκεί. Και οραματιστείτε κιόλας. Έτσι, το σχήμα του διαφράγματος, την κίνησή του και το μασάζ που κάνει στα όργανα από κάτω. Οι ομοπλάτες είναι χαλαρές, το κεφάλι, το κρανιακό διάφραγμα χαλαρό. Μετά την επόμενη εκπνοή, επιμηκύνετε το δεξί σας χέρι, πηγαίνετε ένα εκατοστό πιο δεξιά με το κεφάλι και το πάνω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Εάν είναι εφικτό, κρατήστε το κεφάλι ίσιο, να κοιτάζει προς τα πάνω. Ελάτε πίσω στο κέντρο. Τελευταία πρακτική, να το πούμε έτσι, με την καρέκλα, θα έχει να κάνει τώρα με το διάφραγμα της λεκάνης. Το διάφραγμα της λεκάνης είναι ανάμεσα στα καθιστικά οστά, ειδικό οστό και τον κόκκιγα. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι σαν ένα διαμάντι. Αυτό είναι το σχήμα τους. Και το πιελικό διάφραγμα, σε αντίθεση με το διάφραγμα, με το θωρακικό, είναι σε αυτό το σχήμα. Είναι σαν bow. Το θωρακικό είναι dome shaped και το πιελικό είναι bowl shaped. Οπότε, με τα πόδια στην καρέκλα, αυτό που θα κάνετε είναι να σκεφτείτε ότι το ειδικό οστό πηγαίνει, κινείται προς τον κόκκιγα. Και έτσι θα έχετε μία βαθιά κλίση της λεκάνης και θα έχετε χώρο στην μέση, κάτω από τη μέση μπορεί να περάσει ένα ποντίκι. Και μετά κάνουμε την αντίθετη κίνηση, ο κόκκιγας ανεβαίνει προς το ειδικό οστό. Και μπορείτε επίσης να πιέσετε λίγο τις φτέρνες στην καρέκλα για να νιώσετε περισσότερο αυτή την όθηση. Και μετά ξανά πηγαίνουμε κάτω
και πάνω και κάτω και πάνω. Τώρα παρατηρήστε εάν μπορείτε όταν πηγαίνετε με το ιδικό στο προς τα κάτω, έτσι και έχετε καμπύλη στη μέση, να διευρύνετε το διάφραγμα ακόμα και όχι μόνο μπρος-πίσω, αλλά και side to side, δηλαδή ανάμεσα στα καθιστικά οστά. Και όταν κάνετε την ουρίτσα προς τα πάνω, να νιώσετε μια συνολική σύσφιξη της περιοχής προς το κέντρο, προς το περιναϊκό σώμα, perineal body, ή το περίνεο. Okay, οπότε μπορούμε να κάνουμε και εισπνοή, διεύρυνση του πιελικού εδάφους και εκπνοή, condensing. Και αν θέλετε να κάνετε και την κίνηση με τα χέρια, επίσης βοηθάει, γιατί ο εγκέφαλος τα συσχετίζει όλα κάπως. Ωραία, και άλλη μία φορά ανοίγουμε και μαζεύουμε και μετά αφήστε ξανά τα πόδια χαλαρά στην καρέκλα. Χαλαρώστε την περιοχή της κοιλιάς, τα όργανα της κοιλιάς. Και σιγά σιγά ελάτε να αφήσουμε την καρέκλα για τώρα έξω από το στρώμα και να πάρουμε δύο κουβερτούλες. Η μία κουβέρτα θα είναι για το κεφάλι. Και η άλλη κουβέρτα θα κάνει μασάζ στα πλευρά, μαλακώνοντας τους ιστούς που επιτρέπουν στο διάφραγμα να ανοίξει, να κινείται. Λοιπόν, κάντε την κουβέρτα έτσι. Είναι δηλαδή 1, 2, 3, 4, 7, 8 στρώσεις. Την δίπλωσα 4 φορές. Και η στάση είναι αυτή η αρχική. Τώρα παρατηρώ ότι θέλω λίγο περισσότερο ύψος για το κεφάλι. Και θέλετε να έχετε πίσω σας χώρο, δηλαδή αυτή η κουβέρτα θέλουμε να πάει αρκετά πίσω γιατί θα κάνουμε τέτοια κίνηση. Και στο κεφάλι επίσης θέλουμε να έχουμε, να ξεκινάμε από εδώ μπροστά, ούτως ώστε όταν κυλήσω πίσω το κεφάλι μου παραμένει στη κουβέρτα. Okay. Τώρα σκεφτείτε το γράμμα Β, V, απλώς ο ήχος θα είναι τέτοιος που σαν ένα μέρος του ήχου να μην πηγαίνει έξω, αλλά να επιστρέφει σαν δόνηση μέσα στο σώμα σας. Αυτός είναι ο ήχος που δονείται μέσα στο διάφραγμά μας, καθώς κάνουμε αυτή τη κίνηση. Πρώτα θα κάνουμε μόνο με το θώρακα, το χέρι μπορεί να μείνει χαλαρό πάνω στο σώμα σας. Λίγο μπροστά και μετά λίγο πίσω.
και δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ αργά, αλλά χρειάζεται να μην πάτε πολύ πίσω, γιατί το πολύ πίσω θα έρθει μετά, όταν δεν θα κάνουμε τον ήχο. Τώρα είναι μόνο σαν να προετοιμάζουμε το έδαφος, σαν να το μαλακώνουμε λίγο. Οπότε... Και μετά σιωπή και αίσθηση της σίγασης ανάμεσα σε ήχους. Και άλλη μια φορά. Μασάζ στα κάτω πλευρά. Ωραία, πάμε τώρα σιγά σιγά. Το πάνω χέρι έρχεται στο κεφάλι και ο αγκώνας θα κάνει ένα ολόκληρο ημίκυκλο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι ο αγκώνας καθοδηγεί την κίνηση. Η κίνηση καθοδηγείται από το διάφραγμα. Έρχεστε λίγο μπροστά. Αισθάνεστε όλο το circumference των κάτω πλευρών. Και πηγαίνετε μόνο μέχρι εκεί που νιώσετε την πρώτη αντίσταση. Πρώτη αντίσταση αμέσως μας λέει ότι επιστρέφουμε. Okay, ο σκοπός δεν είναι να φτάσω από το α στο β, αλλά να χρησιμοποιήσω το κάθε εκατοστό της κίνησης αυτής από το α μέχρι το β, για να αισθανθώ τους ιστούς και πώς γιώνεται η πλευρά, πώς δέχεται υποστήριξη από τη γη, η πλευρά η οποία είναι σε επαφή με το έδαφος. Και πώς η άλλη πλευρά, η πάνω πλευρά, περιστρέφει χάρη στην υποστήριξη της κάτω πλευράς. Και ενδεχομένως να παρατηρήσετε ότι το σημείο αντίστασης μετακινείται και αυτό, δηλαδή ότι στην αρχή η αντίσταση είναι νωρίς και μετά μαλακώνει και μας επιτρέπει να στρέφουμε πιο πολύ. Και ότι κάτι γίνεται σε αυτή την πορεία του διαφράγματος, στην περιστροφική κίνηση, κάτι γίνεται με τα όργανα. Παρατηρήστε τι γίνεται με τα όργανα της κοιλιάς. Τα όργανα της κοιλιάς έχουν ανάγκη από κίνηση. Πολύ. Αλλά δυστυχώς η καθιστική μας ζωή δεν δίνει αρκετή κίνηση στα όργανα. Και πολλές φορές τους λείπουνε υγρά. Και με αυτό το τρόπο μπορείτε να φέρετε φρέσκο οξυγόνο και τροφή σε όλα τα κύτταρα των οργάνων της κοιλιάς. Πάνω απ' όλα ελπίζω ότι απολαμβάνετε την κίνηση. Γιατί το νευρικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι που μαθαίνει πολύ πιο αποτελεσματικά όταν ευχαριστιέται κάτι. Okay. Και τώρα μπορείτε σιγά σιγά να έρθετε στην αρχική θέση, να αφήσετε το χέρι πάνω στο γοφό
Και όταν είσαστε έτοιμες να γυρίσετε στην δεύτερη πλευρά. Ξεκινάμε, αν θυμάστε, με πολύ μικρή κίνηση και τον ήχο. Ο ήχος είναι σαν ένα άγγιγμα από μέσα σας. Στα σημεία που δεν φτάνετε με την εξωτερική κίνηση ή με το άγγιγμα, εκεί μπορεί να φτάσει η φωνή. Και η φωνή αυτή του Β είναι περισσότερο σαν μια βαθιά εσωτερική δόνηση. Και μπορείτε να την κάνετε 2-3 φορές. Κάθε μία με το δικό της ρυθμό. Όταν τελειώνετε, προχωράτε στην επόμενη πρακτική, όπου το χέρι σας έρχεται πίσω από το κεφάλι και η κίνηση ξεκινάει από την αίσθηση στο διάφραγμα και προσφέρει ένα ωραίο μασάζ στα κάτω πλευρά. Αναζητώντας όλη την ώρα σε ποιο μέρος του σώματος μπορώ να χαλαρώσω λίγο παραπάνω, να εκτελώ την κίνηση, αλλά αυτά που δεν χρειάζεται να δουλεύουν, να παραδοθούν στη βαρύτητα. Την ώρα της περιστροφής συμμετέχουν και το διάφραγμα, το φωνητικό και το κρανιακό. Μία μικρή κίνηση υπάρχει και στο πιελικό διάφραγμα, απλώς διότι δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πόδια σκληρά, οπότε και εκεί υπάρχει μία μικρή κίνηση. Γενικώς τα διαφράγματά μας, όταν χαλαρώνουμε, όταν είμαστε σε μία ήρεμη κατάσταση, ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο. Παρατηρήστε αν η κίνηση κάπου κολλάει ή αν είναι ομαλή. Και πάντα έχετε υπομονή με το σώμα σας και με διάφορες αντιστάσεις. Η αντίσταση, προκειμένου να μαλακώσει, χρειάζεται να αισθανόμαστε ασφαλείς και να υποστηρίζουμε το μέρος του σώματος που αντιστέκεται, αντί να το πιέζουμε να πάει κάπου που δεν είναι έτοιμο να πάει.
Ωραία, όταν επιστρέψετε την επόμενη φορά, χαλαρώστε το χέρι πάνω στον κοφό σας. Παρατηρήστε πώς αισθάνεστε. Είναι στιγμή του reflection που είναι επίσης σημαντική. Ωραία, και θα σας ζητήσω τώρα να φέρετε μία από τις κουβέρτες στο στρώμα για τα γόνατα, για να γίνει λιγάκι πιο μαλακό το έδαφος, γιατί θα έρθουμε στην στάση της γάτας. Ωραία. Η τετραποδική στήριξη, δηλαδή όταν τα όργανα είναι γυρισμένα προς τα κάτω, έχουν την τάση να χαλαρώνουν τη κοιλιά και να βοηθάνε το διάφραγμα, όπως και οι αναστροφές μας, οι ήπιες αναστροφές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, από τη στάση της γάτας θα ήθελα πρώτα να κάνουμε λίγο τις κινήσεις της λεκάνης και να οραματιστείτε το πιελικό διάφραγμα, έτσι, τους μυς και την περιτονία ανάμεσα στα καθιστικά οστά, ιβικό και τον κόκκιγα. Και τώρα να αισθανθείτε πώς η κίνηση αυτή του πιελικού διαφράγματος φέρει ένα ηχό, να το πούμε έτσι, στο αναπνευστικό διάφραγμα. Δηλαδή ανταποκρίνεται το ένα στο άλλο, το θωρακικό με το πιελικό. Γίνεται η κίνησή σας σαν ένας χορός ανάμεσα στα δύο διαφράγματα αυτά. Εγώ έχω ελεύθερη την αναπνοή μου αυτή τη στιγμή. Αν έχετε μάθει, κάθε φορά που κάνετε αυτή τη κίνηση, η εισπνοή να είναι στη μία κατεύθυνση και η εκπνοή στην άλλη, δοκιμάστε να αφήσετε την αναπνοή σας ελεύθερη. Τώρα στην επίγνωσή σας θα έρθει και το πιο ψηλά, το φωνητικό διάφραγμα και το κρανιακό. Και φυσικά εάν σας ευχαριστεί περισσότερο να κινήσετε με εισπνοή εδώ, εκπνοή εκεί, μπορείτε πάντα να ακολουθήσετε αυτό τον ρυθμό. Ενώ αν σας κουράζει, να τον αφήσετε τελείως. Και πάμε στην ουδέτερη στάση. Εάν έχουν κουραστεί οι καρποί σας, θα αφήσετε τους αγκώνες στο πάτωμα, γιατί και από εδώ γίνεται μια χαρά η κίνησή μας. Απλώς τώρα η κίνηση είναι side to side. Και πάλι κρατήστε μια σύνδεση από τα κάτω διαφράγματα μέχρι τα πάνω, μια περιέργεια του πώς κινούνται όλα μαζί σε ένα συγχρονισμό.
θα αρχίσουμε να ερχόμαστε στην όρθια στάση. Απλώς θα το κάνουμε σταδιακά, θα φέρετε το ένα πόδι μπροστά. Ωραία. Και θα πιέσουμε με τα πόδια και τα χέρια στη γη για να έρθουμε πιο μπροστά, πιο ψηλά και μετά θα φέρουμε τα δύο πόδια παράλληλα. Γόνατα θα είναι λυγισμένα και έτσι σιγά σιγά θα είμαστε όλο και πιο όρθιες. Μέχρι να ψηλώσουμε, να μεγαλώσουμε χωρίς βιασύνη σιγά σιγά πάνω. Ωραία. Και εδώ θα έχετε λίγο πιο ανοιχτά τα πόδια. Τώρα είμαστε πρώτη φορά για σήμερα μαζί που έχουμε σταθεί όρθιες. Και τα διαφράγματά μας είναι λιγάκι σαν τους ορόφους. Και με τα πόδια μας λίγο πιο ανοιχτά θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το πυελικό διάφραγμα και να αρχίσουμε κιόλας να το πηγαίνουμε side to side, έτσι, από ένα καθιστικό στο προς το άλλο. Πολύ μαλακά και ελαφρά. Ενδεχομένως να αισθανθείτε ότι το πυελικό διάφραγμα παίρνει υποστήριξη από τα δύο διαφράγματα που έχουμε στα πέλματά μας. Το πέλμα μας είναι επίσης περιτονία, σύνδεσμοι, τένοντες, έτσι, οι οποίοι βοηθάνε τον καταμερισμό του βάρους, αλλά επίσης αυτό το bounciness που χαρακτηρίζει τα διαφράγματα. Και ίσως να νιώσετε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση, πυελικό έδαφος και τα πέλματά μου. Όταν χτίζω έτσι ένα καλό foundation, μια καλή βάση, τότε το θωρακικό έχει λιγότερη ανάγκη να υπερδουλεύει ή να σφίγεται, όπως και η σπονδυλική μου στήλη. Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε ξανά τη καρέκλα. Θα φέρουμε τις παλάμες στην καρέκλα και θα επιμικρύνουμε τη σπονδυλική στήλη στη στάση του κάτω σκύλου. Εμένα αυτή η στάση μου αρέσει πάρα πολύ όταν δουλεύω με τα διαφράγματα, γιατί μου επιτρέπει να νιώσω την πλάτη και να νιώσω ότι ένα μέρος της αναπνοής πηγαίνει στους κάτω λοβούς των πνευμόνων, στη πίσω τους πλευρά. Έτσι, επομένως η αναπνοή δεν είναι μόνο μπροστά, αλλά σε αυτή τη τεντωμένη, σε αυτή τη στάση με τεντωμένη πλάτη, μπορώ να νιώσω διεύρυνση και λίγο στη πλάτη μου. Παρατηρήστε πως η εισπνοή διευρύνει τα κάτω πλευρά και σαν να στέλνει μία ενέργεια στις ομοπλάτες, στα χέρια. Ένα buoyancy. Ωραία, και από εδώ θα φέρετε το... Μπράβο, πολύ καλά όλες. Θα φέρετε το αριστερό σας πόδι μπροστά και το δεξί σας χέρι μπορεί να παραμείνει flat πάνω στη καρέκλα, ενώ το αριστερό πόδι έρχεται μπροστά, ίσως και κάτω από το κάθισμα της καρέκλας, τόσο κοντά. Επίσης, αν δεν είναι εύκολο να τεντώσουμε και τα δύο πόδια, τα κρατάμε λίγο λυγισμένα, είναι ok. Το αριστερό χέρι έρχεται στην μέση και κάνουμε λίγο περιστροφή δεξιά
και μετά αριστερά. Και ξανά λίγο δεξιά, πέρα δηλαδή από το ουδέτερο που κοιτάζω προς τα κάτω, και αριστερά. Το πιελικό μου διάφραγμα σταθεροποιείται σχετικά με τη βοήθεια των πελμάτων, ενώ το θωρακικό κάνει μια μεγάλη κίνηση περιστροφική μερικές φορές και στο τέλος μπορώ να παραμείνω εδώ κιόλας να σηκώσω το αριστερό χέρι πάνω. Τώρα προσπαθήστε να αναπνεύσετε δημιουργώντας χώρο ανάμεσα στο θώρακα και τη λεκάνη. Και μετά την επόμενη εκπνοή αφήστε το αριστερό σας χέρι κάτω. Ωραία. Και πάμε κάτω με την πλάτη όσο σας παίρνει. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιους οι αγκώνες να έρθουν στη καρέκλα και το μέτωπο να έρθει στη καρέκλα. Okay. Μπορεί σε κάποιους άλλους να είσαστε πιο άνετα εδώ, λιγάκι πιο ψηλά. Ακόμα και εδώ είναι ok. Βρείτε εσείς ένα επίπεδο που σας ταιριάζει. Η άσανα να ταιριάζει σε εσάς και όχι εσείς να προσαρμόζεστε στην άσανα. Και μετά θα έρθουμε ξανά λίγο πιο ψηλά. Το γόνατο θα λυγίσει να έρθει κοντά στο κάθισμα της καρέκλας, ίσως και να ακουμπήσει ανάλογα με το πού βρίσκεται το πέλμα σας. Το πιελικό έδαφος επικοινωνεί με τα πέλματα και τα χέρια σας έρχονται πάνω. Και είμαστε στη στάση του πολεμιστή, όπου εξερευνούμε πώς μπορεί να γειωθεί το κάτω μέρος με το παλμό των κάτω διαφραγμάτων που επικοινωνούν με τη γη, και το πάνω μέρος να παραμείνει ελεύθερο. Εύκολη αναπνοή, θα έλεγα όχι μεγάλες αναπνοές, αλλά εύκολη, ευχάριστη αναπνοή. Ωραία, και μετά ανοίξτε τα χέρια στο πλάι, κατεβάστε τα ξανά πάνω στη καρέκλα και αλλάξτε την θέση των δύο ποδιών. Άρα πρώτα έχουμε το αριστερό χέρι στη καρέκλα, έτσι, και το δεξί χέρι στη μέση και κάνουμε μικρές περιστροφές αριστερά-δεξιά. Και ελπίζω ότι πλέον είναι εύκολο να αισθανθείτε όλα τα διαφράγματα, ακόμα και το διάφραγμα του κρανίου. Ότι με κάθε κίνηση περιστρέφουν και τα τέσσερα. Πολύ ωραία. Και στην επόμενη περιστροφή μπορείτε να μείνετε, το χέρι να επεκταθεί προς τα πάνω, το κάτω χέρι πιέζει την καρέκλα για να έχετε λίγο περισσότερη υποστήριξη και η αναπνοή ανάμεσα στο οστό της λεκάνης και των οστών των πλευρών.
Και εκπνοή, κοιτάμε προς τα κάτω. Ωραία. Άρα τα διάφορα σχήματα, τα σχήματα που χρησιμοποιούμε είναι προκειμένου να κάνουμε μια εσωτερική αναζήτηση. Αν το σχήμα μας προκαλεί πόνο, τότε δεν θα είναι τόσο εύκολο να αναζητήσουμε αυτές τις λεπτοφυεί αισθήσεις μέσα μας, από τις οποίες έρχεται και η γνώση, έτσι, για να ξέρω τι μου ταιριάζει, να ξέρω τι αποφάσεις να παίρνω, πρέπει να έχω επαφή με το σώμα μου. Επομένως, το σώμα θα επιλέξει το σχήμα, όπου ο νους μπορεί να είναι ήσυχος. Ωραία, ερχόμαστε λίγο πιο πάνω, το μπροστινό γόνατο λυγίζει, το πιελικό διάφραγμα ζωντανεύει και πάμε πάνω με τα χέρια. Έτσι μια στάση του πολεμιστή όπου έχουμε στη ρασούκα σταθερότητα και άνεση. Πολύ ωραία, και τα χέρια έρχονται κάτω στην καρέκλα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ακόμα ένα τέντομα. Και τώρα θα έχετε το μαξιλάρι κοντά σας. Θα έρθουμε πάλι στο έδαφος. Η ιδέα είναι να ανεβάσετε τα πόδια πάνω στην καρέκλα και μετά να δημιουργήσετε μία ανάποδη κλίση και να βάλετε μαξιλάρι από κάτω. Τώρα, αν είσαστε σε μέρες περίοδου, μην καθίσετε πάνω από 30 δευτερόλεπτα, βγάλτε το μαξιλάρι και καθίστε με τη λεκάνη στο πάτωμα. Αν δεν έχετε περίοδο ή άλλες δυσκολίες, τότε μπορείτε να βάλετε τα πόδια, τη λεκάνη έτσι πάνω στο μαξιλάρι. Και μετά από κάποιες αναπνοές, θα ανεβάσουμε τα πόδια πάνω και είναι μία restorative παραλλαγή της στάσης του κεριού. Εδώ τι θέλουμε, τα πόδια μας, το βάρος των ποδιών, θα σας πω μετά, ναι. Κρατήστε πρώτα τα πόδια πάνω στη καρέκλα. Χαλαρώστε λίγο και αν θέλετε πάλι μπορείτε να έχετε τα χέρια πάνω στο διάφραγμα. Και να οραματιστείτε μια μέδουσα, την κίνηση της μέσα στο νερό. Και τώρα σιγά σιγά θα ανεβάσετε τα πόδια ευθεία πάνω. Και εδώ θα παρατηρήσετε ότι αμέσως αλλάζει κάτι, δηλαδή το κάτω μέρος της κοιλιάς έρχεται πιο χαμηλά στο έδαφος υπό το βάρος των ποδιών και χρησιμοποιούμε αυτή τη στάση να μαλακώσουμε τα όργανα ακόμα περαιτέρω.
Και αυτό θα βοηθηθεί με το να μην αντιστεκόμαστε με τα πόδια, αλλά απλά να τα κρατάμε ενεργά μόνο όσο χρειάζεται να παραμένουν στη θέση αυτή. Όσο περισσότερο δηλαδή να τα χαλαρώνουμε και να αφήνουμε το βάρος να κυλήσει προς τα κάτω. Εδώ αυθόρμητα μπορεί να έρθει η Ujjayi αναπνοή, Ujjayi Pranayama. Και μπορείτε κάλλιστα να παρατηρείτε με τα χέρια σας και με τις αισθήσεις του σώμα ότι η διαφραγματική αναπνοή συνεχίζεται ακόμα και εδώ. Σιγά σιγά θα αφήσουμε τα πόδια πίσω στην καρέκλα. Θα περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο να γυρίσει η ροή του αίματος πίσω στα πόδια. Και μετά θα πιέσουμε την καρέκλα με τα πόδια, θα βγάλετε το μαξιλάρι. Και θα έρθετε στην στάση της χαλάρωσης. Εγώ προτείνω να έχετε το μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα και αν είναι κοντά οι κουβέρτες που είχατε, με τη μία μπορείτε να σκεπαστείτε και η άλλη μπορεί να έρθει κάτω από το κεφάλι σας. Επίσης, αν γνωρίζετε αυτά τα ωραία ρολά που κάνουμε κάτω από τον αυχένα, μπορεί να έρθει σαν υποστήριξη για τον αυχένα. Και η πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε μία εντελώς χαλαρή κατάσταση, άνετη, ζεστή, και αυτό να μας βοηθήσει να αποβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ένα μεγάλο μέρος, όπως είπα, της δουλειάς με την αναπνοή και του διαφράγματος, των διαφραγμάτων, είναι να μειώσουμε την προσπάθεια, να αποβάλουμε την ένταση. Έτσι, λοιπόν, μπορείτε να θυμηθείτε αυτές τις ερωτήσεις του: πόσο από το βάρος μου αφήνεται στη βαρύτητα και αν νιώθω ότι ένα μέρος αντιστέκεται, τι μπορώ να του προσφέρω? Αναπνοή, ένα μαξιλάρι από κάτω, πώς μπορώ να το υποστηρίξω για να μαλακώσει? Κάποιες φορές μόνο η επίγνωση είναι αρκετή. Τώρα αφήστε την προσοχή να έρθει στο θωρακικό διάφραγμα, του οποίου μάλλον αισθάνεστε την αυθόρμητη κίνηση. Και μετά να ρωτηθείτε σε ποιο άλλο διάφραγμα του σώματός μου μπορώ να αισθανθώ την κίνηση που προκαλεί η αναπνοή μου. Και αν δεν το αισθανθείτε πουθενά αλλού,
It's okay. Αλλά χαλαρώνοντας όλο ένα και περισσότερο, ενδεχομένως να νιώσετε ακόμα και στο κρανίο, ακόμα και στα πέλματα, ένα μικρό κύμα, ένα ελαφρύ, μια ροή, έναν ρυθμό, μέσα στον οποίο συντονίζονται, συγχρονίζονται όλα τα διαφράγματα. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά της πρακτικής μας, αφήστε κάθε προσπάθεια, σωματική, νοητική, προσπάθεια συγκέντρωσης ή οραματισμού. Αφήστε τον χώρο γύρω σας, την γη από κάτω σας να σας κρατάει, να σας περιβάλλει. Και αφήστε την αναπνοή να σας αναπνέει. Απολαύστε αυτή την κατάσταση απλής, καθαρής ύπαρξης. Ας έρθει τώρα ξανά η προσοχή σας στο ρυθμό της αναπνοής. Και όταν θα προβείτε στη κίνηση, σκεφτείτε η κίνησή σας να έρθει από μέσα προς τα έξω. Και το σώμα να σας πει τι χρειάζεστε, αν χρειάζεστε κάποιο τέντομα, κάποια ενεργοποίηση, πριν έρθετε εντελώς κάθετα όρθια στην καθιστή στάση.
αλλάζοντας επίσης τη σχέση σας με τη γη, αποξαπλωτές, εκαθιστές, αλλάζουν πάρα πολλά εντός μας, ίσως να τα έχετε παρατηρήσει, πώς έρχεται το βάρος προς τα κάτω, προς τη λεκάνη. Και όταν είσαστε έτοιμες, ενώστε τις παλάμες στην καρδιά, κλείστε τα μάτια σας για μία στιγμή, ολοκληρώστε την πρακτική με μία σκέψη ευγνωμοσύνης για την ευκαιρία που έχουμε να αισθανόμαστε βαθιά και να μοιραζόμαστε αυτές τις εμπειρίες και αυτή την γνώση. Namaste.